Ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, γιατί έχω υποσχεθεί ότι του δώσω λίγο χρόνο, παρότι έχω πρέπει να απαντήσω σε πολλούς από εσάς, φίλες και φίλοι, για θέματα που μου λέτε, αλλά έχω υποσχεθεί στον κύριο Κοντογιαννόπουλο να μιλήσουμε για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Μια συζήτηση που την ξεκίνησα, και αν έχω χρόνο, θα δώσω χρόνο σε ανθρώπους να πουν τη γνώμη τους. Ορίστε, κύριε Κοντογιαννόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, Άρη, αλλά πριν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, να απαντήσω στην αγανάκτησή σου, ιδιαίτερα για τα πανεπιστήμια. Διότι συμμερίζομαι απόλυτα, όπως τη συμμερίζεται και η πλειοψηφία της κοινή γνώμη, ότι τα πανεπιστήμια σε μεγάλο βαθμό εφαρμόζουν το δόγμα Πολάκη. Ότι είναι τόποι, χώροι παραγωγής στελεχών κοινωνικής ανατροπής. Ας κρίνουνε οι γονείς που στέλνουν στα παιδιά τους στα πανεπιστήμια, εάν τα στέλνουν για να γίνουν επιστήμονες ή στελέχοι κοινωνικής ανατροπής. Και για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει σε μια χώρα εάν η ίδια η κοινωνία δεν το θέλει. Και είμαι βέβαιος ότι η κοινωνία το θέλει στα πανεπιστήμια, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου, πρέπει να συγκρουστεί η κυβέρνηση, η πολιτεία με αυτές τις μειοψηφίες που κρατούν την χώρα σε δεσμά που μας παραπέμπουν σε προηγούμενες εποχές. Ναι, θα μου επιτρέψετε σε αυτή την περίπτωση. Ναι, και το ίδιο το πανεπιστήμιο, κύριε Κοντογιαννόπουλε. Εδώ έχουμε... Μα για το ίδιο πανεπιστήμιο. Ναι, το ίδιο. Όχι, το ίδιο, και το ίδιο πρέπει να συγκρουστεί με τον εαυτό του, με τον κακό του εαυτό. Ναι. Είναι δυνατόν 15 μέρες κατάληψη. Άρη, η κατάληψη πρέπει επιτέλους να αναχθεί σε ιδιώνυμο αδίκημα. Αφού δεν μπορούν τα πανεπιστήμια να επιβάλλουν την πειθαρχία, ας το κάνει η πολιτεία και όσοι συλλαμβάνονται να παραπέμπονται για ιδιώνυμο αδίκημα. Όχι, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν. Η κρίση, η τραγωδία των τεμπών έφερε τη χώρα σε σημείο καμπής. Όχι μόνο τη χώρα, αλλά κυρίως το πολιτικό σύστημα. Οι χθεσινές δύο δημοσκοπήσεις, της Μέτρο Ανάλυσης και της MRV, τι αποδεικνύουν? Κρίση εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Ενισχύονται τα αντισυστημικά κόμματα. Η προοπτική της αυτοδυναμίας έχει μικρύνει πάρα πολύ. Διότι αν έχουμε εξακομματική ή εφτακομματική βουλή, το ποσοστό που απαιτείται εκτοξεύεται και είναι αδύνατο να πιαστεί. Εγώ από την επαφή που έχω με τους απλούς πολίτες, με την κοινωνία, διαπιστώνω όχι μόνο με τους μεγάλης ηλικίας ή με τους μεσαίες ηλικίας, αλλά με τα νέα παιδιά, δεν εμπιστεύονται πλέον το πολιτικό σύστημα. Οι 400.000 νέοι που θα πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά, δεν τους εκφράζει το πολιτικό σύστημα. Γιατί τι σημαίνει πολιτικό σύστημα? Όλες αυτές οι παθογένειες που ανέφερες σε όλους τους τομείς του δημοσίου, πού οφείλονται? Οφείλεται ακριβώς στην λάθος λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Παράγει αναξιοκρατία, κομματοκρατία, διαφθορά. Αυτά εισπράττει η κοινωνία και ιδιαίτερα οι νέοι που δεν ελπίζουν. Γι' αυτό και πιστεύω απόλυτα, ακράδαντα, ότι όταν λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θέλει εντολή να σαρώσει τις παθογένειες, πρέπει να πει με το όνομά τους. Εντολή αλλαγή πολιτικού συστήματος. Αυτό θα δώσει την δυναμική αυτοδυναμίας. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω όσο... Να κατανομαστούν λοιπόν, όχι να μην είναι ένας γενικός τίτλος, να μην είναι ένας τίτλος, να κατανομαστούν πού θα γίνει σύγκρουση. Σύγκρουση αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Ναι, όχι, αυτό λέω. Σε ποιους τομείς, ναι. Όταν λέτε εσείς αλλαγή πολιτικού συστήματος, τι δηλαδή, οι βουλευτές από 300-200, ας πούμε. Πέντε είναι οι τομές. Ναι. Κατάργηση του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι η εστία παραγωγής πελατειακών σχέσεων, διαπλοκής και διαφθοράς. Πάμε παρακάτω. Μείωση του αριθμού βουλευτών σε 200, 150 σε μονοεδρικές περιφέρειες και 50 με λίστα για να λειτουργεί τον πόνο. Η μονοεδρική περιφέρεια, ο ένας υποψήφιος, σε όλα τα συστήματα αυτό εφαρμόζεται. Ο γερουσιαστής υποψήφιος και ο γερουσιαστής στην Αμερική είναι ένας. Στην Αγγλία είναι ένας. Το κόμμα επιλέγει ποιος θα εκπροσωπήσει στο νομό, και το κόμμα και τον εαυτό του να εκλεγεί. Όταν δίνεις την δυνατότητα σε πολλούς να βάλουν το σταυρό, να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλούς υποψηφίους, ποιος θα επιλέγει? Εκείνος που είναι περισσότερο διαπλεκόμενος, εκείνος που είναι περισσότερο λαϊκιστής. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα από εδώ, από την πατρίδα μου. Το 12 στην καρδιά της κρίσης, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και νομοηλίας, ήταν ένας υποψήφιος καθηγητής οικονομικών και ένας
διαιτητής Β' και Γ', όπως το λέτε βιογραφικό του. Β' και Γ' εθνικής και ένας και Λάισμαν πρώτης εθνικής. Ο Λάισμαν βγήκε βουλευτής. Και βγήκε βουλευτής ο Λάισμαν και τον ρώτησε, ρε παιδιά, μα ήταν παρόν σε όλα τα κομματικά γραφεία, στους γάμους και στις κηδείες. Λοιπόν, επιβάλλεται κατάργηση του Σταυρού. Ναι, αλλά υπάρχει αντίλογο σε αυτό, κύριε Κωνσταντινόπουλε, ότι πώς θα αποτρέψουμε στον έρχονται οι πλούσιοι να έρχονται πώς να το πω, αυτοί που έχουν το μέσο να μπουν δηλαδή. Και διότι υπάρχει ο αντίλογος που λέει επίσης ότι να δώσουμε ακόμη περισσότερους βουλευτές για να μπορεί να εκπροσωπηθεί και εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας που ας πούμε δεν έχει πρόσβαση σε ένα κομματικό πεδίο. Σε ένα κόμμα. Θα χρειαστεί να με καλέσεις μια ώρα να τα πούμε λεπτομερώς. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος. Τη δεύτερη τομή. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Αυτό σημαίνει μια κυβέρνηση με τεχνοκρατικά στοιχεία. Είμαστε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Χρειαζόμαστε πιερακάκηδες. Χρειαζόμαστε κέρσους. Δεν μπορεί να είναι ο βουλευτής από την Κρήτη ή ο βουλευτής από την Ηλία ή από την Αχαΐα για να εκπροσωπηθεί η περιφέρεια. Δεν είναι η κυβέρνηση να εκπροσωπεί τις περιφέρειες. Οι βουλευτές εκπροσωπούν τις περιφέρειες τους. Και οι υπουργοί να κάνουν τη δουλειά τους. Και για να γίνεις ένας υπουργός πρέπει να είναι καταξιωμένος επαγγελματικά με κοινωνική αναγνώριση. Έτσι αναβαθμίζεται η ποιότητα του πολιτικού συστήματος και δεν έχουμε το σημερινό χάλι που ο βουλευτής είναι χωρίς ρόλο, χωρίς λόγο. Θα έλεγα μια βαριά κουβέντα. Είναι το πυκνοδοχείο της κοινωνίας. Αναβάθμιση του βουλευτισμού με διαχωρισμό. Πού είναι η διάκριση των εξουσιών, Άρη? Πού είναι η διάκριση των εξουσιών όταν είμαι υπουργός και βουλευτής ταυτόχρονα και ψηφίζω και ως νομοθέτης και ως εκτελεστική εξουσία? Και τρίτον, αποκρατικοποίηση των κομμάτων, γιατί ζουν από τον ιδρώτα των φορολογουμένων, και αποκομματικοποίηση του κράτους. Αυτός είναι ο φάλιος λόρος που πρέπει να κοπεί. Και έχω ακόμα δύο προτάσεις. 5% για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή. Σήμερα, όταν καθιερώσαμε το 3%, δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση. Σήμερα, με ένα περιφερειακό κανάλι, ο πολιτής φαρμάκου για τη φαλάκρα και των γνήσιων επιστολών του Ιησού παίρνει πάνω από 5%. Και τέλος, επιστολική ψήφος. Στην Εσθονία ψηφίζονται ηλεκτρονικά. Το 30% ψήφισαν με ηλεκτρονική ψήφο. Και εδώ δεν μπορούμε να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού με τις προϋποθέσεις που βάλαν. Αυτές οι τομές τις διψάει η κοινωνία να τις δει να εφαρμόζονται. Και πιστεύω ότι εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαγγείλει ότι η προτεραιότητά του για την επόμενη τετραετία είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος, θα ανακτήσει την χαμένη δυναμική της αυτοδυναμίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Αγαπητέ κύριε Βασίλη Κωνσταντινόπουλε, καλημέρα σας.